έτσι, για το 17% στο ΤΑΙΠΕ. Το θέμα είναι όμως, η λύση είναι να πάει στο υπερταμείο. Να σας διαβάσω ακριβώς, γιατί εγώ δεν θέλω να λέω. Στο νόμο 43-36 του 15, σκοπός του Ταμείου είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικού μεγέθους, εμπροκειμένου ΕΔΑΠ, ΕΙΑΤ, ΔΕΗ, Αττικό Μετρό, ΕΛΒΟ, κτηριακές υποδομές, με σκοπό να μεγιστοποιεί την αξία τους, την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα. Δηλαδή, για να το πούμε και καθαρά, η αξιοποίηση αυτών των αξιών μπορεί να επισυμβεί για τις ιδιωτικοποίησεις, μετοχοποίησεις, της πώλησης, της μίσθωσης, της παραχώρησης, της χρήσης, της ανάθεσης, της διαχείρισης, της τυπτοποίησης απαιτήσεων. Δεν είναι έτσι? Τι κάνω λάθος? Πάλι κάπως αλλιώς να ερμηνεύσεις αυτό? Εδώ δεν τίθεται θέμα προθέσεων, και που είμαι σίγουρη ότι οι προθέσεις είναι τέτοιες, είναι να μην πωληθεί τίποτα. Είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό και το λέω με πλήρη συνείδηση. Το θέμα δεν είναι θέμα δικό μας προθέσεων, το θέμα είναι το τι νομοθετούμε και το τι έχουμε συμφωνήσει σε ευαίσθητα μνημόνια, το οποίο στην πραγματικότητα με τα ευαπόλυθα συν τα υπόλοιπα νομοθετήματα χτυπούν ακριβώς την καρδιά μιας επιχείρησης, την οποία την έφτιαξε ο ελληνικός λαός και πολύ περισσότερο οι δυτικομακεδόνες. Και γιατί αυτό? Κοιτάξτε, απόσχεση του ΑΔΜΕΑ από την Μητρική ΔΕΗ. Καθαρό κέρδος. Πάνω από 50 εκατομμύρια το χρόνο. Καθαρό κέρδος. Το δίνουμε ένα μέρος, δηλαδή κρατούμε το 51% υποδημός ελεγχαστικός, αλλά το 49% πάει σε ιδιώτες και μάλιστα είναι ο 1/100 στρατηγικός. Ο 1/100 στρατηγικός, που σαφώς και θέλει να έχει μέρος στο management, ναι ή όχι. Και επίσης, θα σας ρωτήσω, φυσικό μονοπόλιο. Δεν θα επιχειρηματολογήσω άλλο. Τρεις φορές από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ έκανα για αυτό το θέμα τεκμηριωμένα γιατί ένα φυσικό μονοπόλιο δεν μπορεί να είναι σε χέρια ιδιώτη. Αλλά μιλάμε για την ΔΕΗ. Το δεύτερο, μείωση κατά 50% της στυλιανική αγορά, μείωση 50% στην παραγωγή. Αλλά και αυτό δεν είναι το τόσο. Η ευθεία βολή στην καρδιά της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με τα νόμια. Δεν υπάρχει νους που οποιος επιχειρηματίας ο οποίος θα μπορούσε να μιλήσει και να πει ότι εγώ, ξέρετε, θα δώσω την παραγωγή μου, να πάρω όλα μου τα ρίσκα, να κάνω κοινωνική πολιτική, και από την άλλη τη μεριά ουσιαστικά να δίνω σε ιδιώτες για να μεταπράτες που δεν έχουν απολύτως κανένα ρίσκο. Κανένα ρίσκο στην κυριολεξία. Σε μεταπράτες για να βγουν την παραγωγή μου. Με κόστος. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν μπορεί σήμερα να σκεφτούμε περιοχή, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαπραγμάτευση με την δημόσια επιχείρηση για τα μια σειρά ζητήματα και προβλήματα που έχουμε, εάν δεν αυτή τη στιγμή δεν υπερασπίσουμε την ΔΕΗ, να μείνει η δημόσια επιχείρηση, αν δεν την υπερασπίσουμε ως τέτοια. Για να μπορούσαμε να πάμε παρακάτω, να κάνουμε ένα ευρύτερο γενικότερο σχεδιασμό και να επισυμβούν μια σειρά πράγματα τα οποία έχουμε τη δυνατότητα, γιατί έχουμε μια περιοχή και τεχνογνωσία έχουμε και επιστημονικό δυναμικό έχουμε εδώ πέρα και δυνατότητες και λιγνίτη έχουμε, το οποίο όσο περνάει ο χρόνος δεν ξέρω γιατί το υποτιμάμε, ενώ έχουμε και είναι εθνικός πόρος και δεν, ο βαθμός εξάρτησής μας μπορεί να είναι πολύ απορριπτά κάψιμα, πολύ λιγότερος από ό,τι άλλες χώρες, εάν τον αξιοποιήσουμε σωστά και ορθολογικά. Και όπως επίσης θα μπορέσουμε, και αν πραγματικά έχουμε και την βούληση, θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και στις ΣΑΠΕΣ, με όχι με την ίδια τη ΔΕΗ.